Ερχόμαστε με μεγάλη μας χαρά ξανά στην Ίδρα με διακοπή ενός έτους. Πραγματικά ακούσαμε σήμερα αρκετά αισιόδοξα πράγματα. Εγώ συμμερίζομαι την νότα αισιοδοξίας ότι ένας νέος άνεμος, ας το πω έτσι, φαίνεται να αρχίζει να φυσά, κάτι να αλλάζει. Αυτό συμπίπτει με τη γενικότερη αίσθηση και πεποίθηση που έχουμε ότι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται, και αυτό το βλέπουμε από ξεκάθαρα και συγκεκριμένους δείκτες που βελτιώνονται συνεχώς. Αν έρθουμε τώρα στην δική μας την αγορά, εγώ θα ήθελα και θα ήλπιζα τα επόμενα χρόνια να οριμάσουν οι συνθήκες ώστε επιτέλους τρία βασικά ζητήματα, αιτήματα που θέτει η αγορά μας να μπουν σε ένα δρόμο, να δρομολογηθούν, κάποια να πραγματοποιηθούν ή τουλάχιστον να γίνουν κάποια βήματα προόδου. Και με τη σειρά που τα βάζω και τα θέτω εγώ είναι να αυτοματοποιηθεί επιτέλους η διαδικασία της ταυτοποίησης των ανασφάλιστων οχημάτων, διότι έγινε μια δουλειά τα προηγούμενα χρόνια και είναι κρίμα αυτό το διάστημα που ακολούθησε που έχει ατονίσει αυτό το ζήτημα, με αποτέλεσμα αντί να υπάρχει μια σταθερή πορεία μείωση των ανασφαλίστων μέχρι εξαφάνισης, να βλέπουμε δυστυχώς ότι αυξάνονται. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο επίσης το ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί ξανά ψηλά στην ατζέντα, η κάλυψη των ασφαλισμένων για φυσικές καταστροφές. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει έντονη σεισμογενή δραστηριότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τεθεί έντονα και να προχωρήσει σιγά σιγά. Και βέβαια, αν θέλετε, το τρίτο, ίσως και το πιο βασικό, είναι αυτό που ακούσαμε και σήμερα από τον κύριο Μηταράκη, ότι ναι, πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση, να το πω έτσι, να ακολουθηθεί μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό στη χώρα. Και εδώ δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική και τον τροχό, γιατί είναι κρίμα η χώρα μας να μην έχει κανένα έτσι μέτρο σύγκρισης με τις υπόλοιπες δυτικές προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και η χώρα μας στην ουσία να έχει ένα πυλώνα ασφάλισης. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, η κατάλληλη τομή, αν θέλετε, να αποκτήσει η ιδιωτική ασφάλιση το ρόλο που της αρμόζει στο δεύτερο πυλώνα και να υπάρχει μια πρόοδο και ανάπτυξη στην αγορά έτσι. Και νομίζω, ναι, ότι είναι αυτή τη στιγμή, αυτή η χρονική στιγμή, η κατάλληλη να ξεκινήσουν να γίνουν τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.